είμαστε εδώ νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, συνταζόμαστε μαζί με τους γονείς για το δίκαιο έτοιμο να μην γίνουν συγχωνεύσεις, γιατί δεν είναι τα παιδιά μας αριθμοί και οι συνάδελφοι δεν μπορούν να βγαίνουν σε διάθεση. Και μας ανακοίνωσαν από τη διεύθυνση πριν λίγες μέρες, ότι θα πληρωθούμε νεοδιόριστοι τέλος Οκτωβρίου. Τους δηλώνουμε λοιπόν οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί και όλοι όσοι και αναπληρωτές ότι θα μείνουμε εδώ μέχρι να λυθεί το θέμα και να μας πληρώσουν έγκαιρα, γιατί είμαστε ήδη όλο το καλοκαίρι απλήρωτοι και είμαστε ήδη 40 μέρες και θα φτάσουμε τους 2 μήνες απλήρωτοι. Εμείς δεν υποχωρούμε αν δεν δώσει λύση η διοίκηση. Σήμερα εδώ μαζί με τους γονείς παίρνουμε δύναμη και συνεχίζουμε τον αγώνα. Η ΕΛΜΕ Νότιας Αθήνας χαιρετίζει την παρουσία στη σημερινή δυναμική και μαζική κινητοποίηση στη ΖΕΛΤΑ Αθήνας όλων των ενώσεων γονέων, όλων των συνδικάτων των εκπαιδευτικών, των μαθητών μας. Είμαστε εδώ για να φωνάξουμε ότι τα παιδιά μας δεν είναι αριθμοί. Τα παιδιά μας έχουν δικαίωμα στη μόρφωση. Υπάρχουν όλες οι δυνατότητες να τους παρασχεθεί παιδεία, εκπαίδευση στο ύψος, στο πόη των σύγχρονων αναγκών και δυνατοτήτων. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί γονείς, το μόνο σίγουρο είναι ότι ο αγώνας ο οποίος χάνεται είναι ο αγώνας που δεν δίνεται. Εχθές εκδόθηκε υπουργική απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η λειτουργία πολλών τμήματων στα επαγγελματικά μας λύκεια. Είναι μία μικρή αλλά και μεγάλη νίκη του κινήματός μας, του σωματείου μας, των συλλόγων δασκόντων, των γονέων, του εκπαιδευτικού κινήματος, του γονεϊκού κινήματος, που από σήμερα στο ΕΠΑΛ Αγίου Δημητρίου θα λειτουργούν 3 τμήματα στη Δευτέρα και στην Τρίτη Τάξη, και στους ηλεκτρολόγους και στην νοσηλευτική, και στο ΕΠΑΛ της Αργυρούπολης επιτέλους εγκρίνεται το τμήμα της Β' Πληροφορικής. Τόσα παιδιά, δεκάδες παιδιά βρίσκονταν μέχρι χτες στον αέρα. Όλο αυτό δεν το χρωστάμε ούτε στην καλοσύνη της διοίκησης, ούτε στην αγάπη που έπιασε ξαφνικά τον κύριο Πιερακάκη για τους μαθητές μας και για τα σχολεία μας. Το οφείλουμε στον αγώνα μας, στον ανυποχώρητο αγώνα, στη διεκδίκηση η οποία είναι χωρίς προηγούμενο εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε όλη την Αττική και σε όλη την Ελλάδα. Εδώ στη ΔΕΛΤΑ Αθήνας η σημερινή κινητοποίηση είναι η τρίτη τις τελευταίες εβδομάδες και είναι και η μαζικότερη. Και θα είναι η μαζικότερη μέχρι την επόμενη. Μέχρι να κερδίσουμε οριστικά, μέχρι να ιδρυθούν και να εγκριθούν όλα τα τμήματα που πρέπει να κάνουν μάθημα τα παιδιά μας. Εκτόσεις σε φόρους και τιμές, όχι σε τάξεις και καθηγητές. Φίλοι και φίλες, συνάδελφοι και συναδέλφισες, το Υπουργείο Παιδείας έχει επιδοθεί στο μεγαλύτερο κυνήγι στη λειτουργία των σχολείων μας, τουλάχιστον από το καιρό του πρώτου μνημονίου και έπειτα. Το πογκρόμ του κλεισίματος τμημάτων μέχρι τώρα είναι άνευ προηγουμένου. Έχουν κλείσει εκατοντάδες τμήματα, ίσως και πάνω από 1.600 σε όλη την Ελλάδα. Σαν να λέμε ότι έχουν κλείσει 160 σχολεία. Αυτή η πολιτική, συναδέλφοι και συναδέλφισες, αγαπητοί φίλοι, προσπάθησε να φτιασιδωθεί από το Υπουργείο Παιδείας, από την κυβέρνηση, από τα παπαγαλάκια του στα μέσα ενημέρωσης, με την προπαγάνδα της ψηφιακής αλλαγής των σχολείων, των 11 μεγάλων υποτιθέμενων αλλαγών στα σχολεία, που δήθεν ανοίγουν μια καινούργια σελίδα για τη μόρφωση των παιδιών μας. Σε τίποτα δεν ακουμπάνε όλα αυτά τις αληθινές ανάγκες των παιδιών. Σε τίποτα δεν έχουν να κάνουν με το αληθινό δικαίωμα στη μόρφωση και με αυτό που μπορούν και διεκδικούν τα παιδιά μας και εμείς μαζί τους και οι γονείς τους σήμερα εδώ στη ΔΕΛΤΑ Αθήνας, στην Περιφερειακή Εκπαίδευση Αθήνας Αττικής, σε όλες τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, στο Υπουργείο Παιδείας. Ο άφαντος υπουργός
ξέρει να μας υποδέχεται αποκλειστικά και μόνο είτε με δικαστικές διώξεις, είτε με την αστυνομία, με τα ΜΑΤ, με τα ΓΛΟΠ και με τα χημικά. Θα τους υποχρεώσουμε να κατέβουν κάτω, να ακούσουν τα δίκαια αιτήματά μας, εάν έχουν αληθινή πολιτική για την εκπαίδευση που να ακουμπά στις ανάγκες των παιδιών μας, να αναμετρηθούν, να έρθουν και να μας πούν τι από αυτά που απαιτούμε θα κάνουν και πότε. Αγαπητές συναδέλφισες και συνάδελφοι, από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Αργυρούπολης Ελληνικού Αλίμου Πρωτοβάθμιας, είμαι η πρόεδρος, η Αγγελονίδη Χριστίνα. Δύο κουβέντες θέλω να πω. Όταν η αλήθεια δεν τους βολεύει, όταν η επιστημονική άποψη και η παιδαγωγική επιστήμη δεν τους βολεύει, η κυβερνητική πολιτική γενικότερα και τις εκάστοτε κυβερνήσεις, τότε τις κόβουν και τις ράβουν στα μέτρα τους. Αυξάνουν τον αριθμό των μαθητών, αλλάζουν τους νόμους όπως θέλουν, τις λεπτομέρειες κτλ. Θα σταθώ σε κάτι που ακούστηκε από εδώ, από το Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε σύλλογο γονέων που ήρθε να παραπονεθεί και να ζητήσει να πάρθει πίσω η συγχώνευση. Του είπε λοιπόν ότι τα 25 παιδιά δεν είναι παράλογο στην τάξη, δεν είναι αντιπαιδαγωγικό, διότι ο δάσκαλος που ξέρει πρέπει να βρει τον τρόπο να αντιμετωπίσει τα παιδιά, να τα βάλει να δουλέψουν, να λύσει τα προβλήματα με τα παιδιά που έχουν ιδιαίτερα μαθησιακά κλπ. Προβλήματα. Και αυτό είναι το θέμα. Όπως επίσης και οι γονείς που θα πρέπει να συμμορφωθούν ανάλογα με τη συγκεκριμένη περίπτωση και κατάσταση. Δεν είναι καθόλου παράλογο να 25 παιδιά ένα νηπιαγωγείο που είναι μέσα νήπια και προνήπια. Δεν είναι καθόλου αντιπαιδαγωγικό να δικάρουν και όταν τα παιδιά φτάσουν 25 και στα 26 με βάση τον νόμο χωρίζονται το 26ο και το 27ο παιδί να τα παίρνει, να το παίρνει και να το στέλνει σε άλλο σχολείο για να μην χωρίσει τα τμήματα. Ο διευθυντής πρωτοβάθμιας στους γονείς και στα παιδιά που ήμασταν στο γραφείο μας έλεγε όλα αυτά τα λόγια και προσπαθούσε να δικαιολογήσει με επιστημονικοσύνη την άθλια τους απόφαση να κλείσουν τα τμήματα, την ίδια ώρα έστελνε στον προϊστάμενό του πόσες ώρες έκοψε, πόσους εκπαιδευτικούς έκοψε για να εξοικονομήσουν λεφτά. Τις προηγούμενες μέρες καταφέραμε να αναγκάσουμε το Υπουργείο να πάρει πίσω αποφάσεις που καταργούσε τμήματα, που συμφώνε με τμήματα σε μια σειρά ΕΠΑΤ, σε μια σειρά γυμνάσια ή και δημοτικά. Ήρθαμε να συνεχίσουμε και εδώ για τα επόμενα. Δεν θα πιο πραγματευτούμε τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών μας. Δεν θα κάνουμε πίσω όσο μπορούμε, θα είμαστε εδώ και θα αγωνιζόμαστε. Τα σχολεία ξεκίνησαν και μαζί με τα παιδιά σαν μέλες υπάρχουν τεράστια κενά στους δασκάλους. Τα ολοήμερα σε πολλά δημοτικά δεν λειτουργούν ακόμα.